Το αίτημα στα Τέμπη ανέδειξε τη σαπίλα του συστήματος που υπερασπίζεται τα κέρδη των λίγων. Ανέδειξε την πολιτική γύμνια αυτών που το διαχειρίζονται. Ανέδειξε ποιος πληρώνει με το αίμα του τις ιδιωτικοποιήσεις, την απελευθέρωση, την άνοδο των δικτών ανάπτυξης και των κερδών. Στη Λάρκο το έχουμε πληρώσει αυτό το μάρμαρο με 80 νεκρούς, με εκατοντάδες θανάτους από επαγγελματικές ασθένειες και σακατεμένους. Το πληρώνουμε αυτή τη στιγμή, έχοντας σταματημένη αυτή τη βιομηχανία σε μια περίοδο που οι τιμές του νικελίου έχουν σταθεροποιηθεί στα ύψη και ζώντας την ανασφάλεια ολόκληρη η περιοχή. Για τις εξελίξεις στη Λάρκο, την κατάσταση σε άλλα επαγγέλματα, για την αβεβαιότητα που βιώνουν οι νέοι και οι νέες, για την κατάσταση στην υγεία, στην παιδεία, για την ακρίβεια, την ενεργειακή φτώχεια, τους πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας, για το σύνολο των προβλημάτων που αντιμετωπίζει κάθε λαϊκή οικογένεια, λύση μπορεί να δώσει μόνο ο λαός με δυνατό ΚΚΕ. Ο αγώνας που έχουμε δώσει όλοι μαζί στη Λάρκο μας δείχνει το δρόμο. Μας δείχνει ποιους έχουμε απέναντί μας και ποιους δίπλα μας. Το ΚΚΕ στην πράξη καθημερινά, με τη φυσική του παρουσία στην περιοχή και όχι με λόγια, μας έχει στηρίξει. Μας έχει στηρίξει με πράξεις μέσα στη Βουλή, με την κατάθεση δεκάδων ερωτήσεων, αναφορών, τοποθετήσεων, με την κατάθεση τριών προτάσεων νόμου, στις οποίες μάλιστα κανένας από αυτούς που θέλουν να κυβερνήσουν ή κυβέρνησαν δεν έχουν τοποθετηθεί. Ούτε η Νέα Δημοκρατία που ήταν σίγουρο και αναμενόμενο ότι δεν θα τοποθετηθεί, αλλά ούτε και ο ΣΥΡΙΖΑ με το ΠΑΣΟΚ. Οι κομμουνιστές, με δεκάδες αγωνιστές που δεν συμφωνούν σε όλα μαζί μας, αλλά συμφωνούμε ότι πρέπει να αλλάξει η κατάσταση, πήρα πάνω τους σε όλη την Ελλάδα την έκφραση αλληλεγγύης για το ζήτημα της Λάρκο και τον αγώνα μας. Αυτόν τον αγώνα θα τον φτάσουμε μέχρι το τέλος, μέχρι να ξανακαπνίσει το εργοστάσιο με όλους τους εργαζόμενους στην εργασία, μέχρι να μας καταβάλουν το μόχθο μας, το τελευταίο ευρώ που μας χρωστούν. Δεν είναι δικά τους. Τα δικά μας πνευμόνια έχουν δηλητηριαστεί, τα δικά μας κορμιά είναι καμένα, τα δικά μας αδέρφια μαρμάρωσαν. Σε αυτή τη βάση καλούμε την περιοχή να δυναμώσει αυτόν τον αγώνα, δυναμώνοντας το ΚΚΕ παντού. Στα σωματεία, στους δήμους, στην περιφέρεια, στη Βουλή και στην Ευρωβουλή. Είναι ανάγκη να οργανωθούν επιτροπές που δεν θα επιτρέπουν τους πληστηριασμούς στην πρώτη κατοικία, δεν θα επιτρέπουν τη διακοπή ρεύματος, δεν θα αφήνουν κανένα μόνο τους τη φτώχεια και την ανέχεια, θα διεκδικούν καλύτερη διαβίωση σε όλα τα επίπεδα. Σε αυτή την κατεύθυνση σας καλούμε να στηρίξετε το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ, του ΚΚΕ με όρους μαζικότητας. Γιατί όσοι περισσότεροι είναι οι βουλευτές του ΚΚΕ, τόσο περισσότερο αυτός ο αγώνας θα είναι πιο αποτελεσματικός. Επικεφαλής στο ψηφοδέλτιο στο νομό μας είναι ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, σύντροφος Δημήτρης Κοτσούβας. Το υπόλοιπο ψηφοδέλτιο στη Φιότητα αποτελείται από τους Γεροκούδη Δήμητρα, μέλος της Τομεακής Φιότητας, της Τομεακής Επιτροπής και Μεταφράστια. Μπασδέκη Κώστα, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Περιφερειακό Σύμβουλο με τη Λαϊκή Συσπήρωση Γεωπόνος. Μπαφούτσου Αδριάννα, γραμματέας της Τομεακής Επιτροπής Ποιότητας και Εκπαιδευτικός. Πάσουλα Χρήστο, μέλος της Επιτροπής Περιοχής του ΚΚΕ, μέλος της Διοίκησης της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων στη Ποιότητα. Και εγώ, πολίτης Παναγιώτης, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Λάρκο. Ιδιαίτερη τιμή για τα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ αποτελεί το γεγονός ότι οι άνθρωποι που υπηρετούν τη τέχνη, που τόση ανάγκη έχουμε για να ανοίξει το μυαλό μας και να ανεβεί το πνευματικό μας επίπεδο, να δίνουμε μαζί αυτή τη δύσκολη αλλά τόσο όμορφη μάχη. Σήμερα μαζί μας είναι ο αγαπητός σε όλους μας ηθοποιός Παύλος Ορκόφλος, υποψήφιος βουλευτής με το ΚΚΕ στο νότιο τομέα Αθηνών. Στους υποψήφιους βουλευτές του ΚΚΕ δεν θα δείτε ανταγωνισμό για το ποιον θα σταυρώσετε και ποιον όχι. Θα δείτε όμως συντροφικότητα και πάθος για να πεστεί και ο τελευταίος εργαζόμενος και ο τελευταίος άνθρωπος του μόχθου για να ρίξει το σωστό ψηφοδέλτιο.
Σας ευχαριστούμε όλους.